Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ λοιπόν τα τελευταία λόγια του ετοιμοθάνατου Γεώργιου Καραϊσκάκη. Σας παραγγέλω, εσάς μάλιστα, τους παντοτινούς συναγωνιστάς μου, να μένετε μονιασμένοι και αχώριστοι, διότι έχετε πολλούς αντίζηλους να παλεύσετε. Τίποτες δεν θα πάθετε, εάν σταθείτε εν σώμα και μία ψυχή. Να φροντίζετε να φυλάξετε τα στέσεις σας και να προσπαθήσετε να μην εντροπιαστείτε εις όλα τα κινήματά σας. Φίλες και φίλοι, την παρέλαση των πεζοπόρων τμήματων ανοίγει η Προεδρική Φρουρά. Προηγείται η σημαία και ακολουθεί ο λόγχος ευζώνων. Οι ευζωνές μας, καθάροι απόγονοι της γενιάς των Βαλκανικών πολέμων και του έπους του 40, άξιοι προστάτες και συνεχιστές της εθνικής παράδοσης, θεματοφύλακες του ελληνισμού, ατόφια κομμάτια αυτού κατέχουν τη μοναδική τιμή από όλο τον ελληνικό στρατό να παραμένουν όλο το 24ωρο άγρυπνοι φρουροί στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ως απόδειξη της ευγνωμοσύνης του έθνους προς τους νεκρούς ήρωες και να θυμίζουν σε όλο τον κόσμο ότι η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα. Με τη καρδιά στο πείρωμα μετριέται και με αίμα. Αποτελούν ακόμη την τιμητική φρουρά του συμβόλου της δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας μας, της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι θρηλυκοί μας εύζωνες, με μια ιστορία μακρά που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Πρώτες μαρτυρίες για εύζωνες, για καλάζωσμένους δηλαδή στρατιώτες, έχουμε από τον Όμηρο. Αποκαλεί τους μυρμηδόνες του Αχιλλέα ευζώνες και τους εγκομιάζει για το θάρρος τους και την ταχύτητά τους στη μάχη. Από τότε η έννοια των ευζώνων στρατιωτών συναντάται στους πολέμους των κλασικών χρόνων, στη μεγάλη εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην Ανατολή, στα χρόνια του Βυζαντίου, όπου εξυμνούνται τα ηρωικά τους κατορθώματα μέσα από τα ακριτικά τραγούδια. Εν συνεχεία, συναντάται στην Ελληνική Επανάσταση, στους δύο Βαλκανικούς πολέμους, στη Μικρά Ασία και τέλος τη μεγάλη εποπτεία της Βορείου Επίρου το 40-41, όπου με τις ηρωικές πράξεις τους κατέστησαν σύμβολα ηρωισμού, θυσίας και νίκης. Τα κυρίως μέρη της ευζωνικής στολής, ο Σκούφος, φτιαγμένος από κόκκινη τσόχα, το πουκάμισο, ο υποδίτης, λευκό με μεγάλο άνοιγμα μανιτιών, το γυλαίκο, εκένδυμα σπάνιας χειροποίητης τεχνικής, η φουστανέλα από λευκό ύφασμα 30 μέτρων, οι δίπλες της φουστανέλας, να σημειώσουμε, είναι 400, όσα δηλαδή και τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η περισκελίδα, το μακρύ κόκκινο παντελόνι των αξιωματικών και οι μάλινες λευκές κάλτσες των ευζώνων. Η ζώνη με τις φυσιγκιοθήκες, οι επικνημίδες, μαύρου χρώματος για τους εύζωνες και πλέγια τους αξιωματικούς. Και φυσικά τα τσαρούχια, τα παραδοσιακά τσαρούχια. Εξ ολοκλήρου χειροποίητα από σκληρό κόκκινο δέρμα και σόλα οπλισμένη από 60 έως, ακούστε να δείτε, έως 120 καρφιά, ανάλογα το νούμερο. Τα τουσλούκια. Τα σταβάλια και η σπάθα του 21 για τους αξιωματικούς και ο αναπόσπαστος, η εσωτερική ζώνη που κρατά σταθερά τις κάλτσες στη θέση τους, τα κρόσια, μπλε και άσπρου χρώματος, κορδόνια, δηλαδή τα εθνικά χρώματα της σημαίας και τα παραδοσιακά, όπως είπαμε, τσάντα. Η Προεδρική Φρουρά, εκτός από την ευζωνική τυρί και την κριτική στολή με την χαρακτηριστική της βράκα και το σωσμένο στη μέση μαχαίρι, η κριτική στολή φοριέται τιμητικά από τους άνδρες σε ορισμένες επίσημες εθιμοτυπικές εκδηλώσεις. Έτσι, η μεν ευζωνική στολή αντιπροσωπεύει το μαχητή του υπηρετικού χώρου, ενώ η κριτική το μαχητή του νησιωτικού ελληνικού χώρου. Πρόσφατα δε, στην Προεδρική Φρουρά έχει προσθεθεί τιμητικά και η παραδοσιακή στολή του πόντου. Χαίρεται, πιστεύω, πως και εμείς
την διέλευση των πεζοπόρων, πια τμημάτων. Και τώρα παρελάβουν οι ένδοξες πολεμικές σημαίες των μονάδων του ηρωικού πεζικού μας. Τις κρατούν ευσταλείς νεαροί μόνιμοι ανθιπολοχαγοί του πεζικού της τάξεως του 2008 που εκπαιδεύονται στη σχολή πεζικού. Είναι τα ιερά λάβαρα που κάτω από τη σκέπη τους πολέμησαν και θυσιάστηκαν χιλιάδες Έλληνες για την τιμή, τη δόξα, την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Φορείς της βαριάς κληρονομιάς και πιστοί συνεχιστές της ένδοξης ιστορίας μας. Στους δέκτες μας, ακριβώς πάνω από το χώρο της παρελάσεως, διέλευση σχηματισμού F-16, φίλες και φίλοι. Ταυτόχρονα με τη διέλευση των ένδοξων πολεμικών σημειών. Μοιράζει 2000 σε εντυπωσιακό σχηματισμό 4 αεροσκαφών. F4 Phantom. Στους δέκτες μας, τα δυναμικά αυτά αεροσκάφη και η ικανότητα των αεροπόρων αποθαρρύνουν σίγουρα κάθε εχθρική ενέργεια και εγγυώνται την ασφάλεια, την ειρήνη και τη δημοκρατία της πατρίδας μας. Πόσα χρόνια θυμόμαστε τα F4 στους ελληνικούς ουρανούς. Α7 Corsair.